Ελένα, τα έχεις παίξει. Πάρε πίσω την κάρτα, σε παρακαλώ. Και μην επιμένεις, είσαι γυναίκα μου. Άκου να σε βγάλω από τον κοινό λογαριασμό. Τι είναι καινούριο πάλι είναι αυτό? Είμαι αξιοπρεπής και περήφανη. Δεν δουλεύω. Και δεν μπορώ να με συνέχεια με το χέρι απλωμένο. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το αστείο. Ωραία. Για σένα δεν σε νοιάζει, το ξέρουμε. Τις κόρες σου δεν τις σκέφτεσαι. Πες ότι παθαίνω κάτι. Αν θες να είσαι πιο ήρεμος, βάλε τις κόρες μας ένα κοινό λογαριασμό μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Και από εδώ που κάθομαι και το συζητάω δηλαδή. Έλα εδώ. Να σε κάνω μια καλή. Χαζό. Είσαι πολύ χαζό, το ξέρεις. Αλλά η χάρη που σ' αγαπάω. Τι έγινε ρε και γελάτε, πέστε μου και εμένα. Τιμηθήκαμε εσένα ρε, τη φάση με το ασανσέρ. Μα με τα παντελόνια κάτω ρε μαθαίνω. Όχι τίποτα άλλο, είδε και αυτή η γεροντοκόρη που σε γουστάρει τρελά από το νομικό τμήμα αυτή. Πάλι καλά που δεν φορούσες το, αυτό το βρακί που σου έφερα. Αυτό το μποξεράκι. Με το Σούπερμαν. Με το Σούπερμαν. Σταματήστε. Δεν είναι αστείο, μου κόπηκαν τα μούτρα εμένα. Μα ποιος θα μας το έλεγε ότι θα μας προέκυπτε αυτό σεξ μάνιακ? Δηλαδή, καλά ρε Ματέο, μπαίνεις στο ασανσέρ της εταιρείας, πατάς το κουμπί κινδύνου και κάνεις τα κατανόμαστα. Ρε, δεν είναι αυτά του τύπου σου, ρε. Να σου πω, τα σιγανά πονταμάκια να φοβάσαι. Κόψε φάτσα που επιδίδεται σε τέτοια έσχη. Ρε, αυτά πάνε σε μας, ρε. Ας σου πω κάτι, έχει δίκιο ο Αχιλλέας εδώ. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ανάχαση. Βλάκες. Να σου πω κάτι. Λέγε σύντομα, γιατί ξέχασα το κινητό μου στο ενοποιείο και περιμένω τηλεφώνημα. Έχω αντιληφθεί κάτι και θέλω τη συμβουλή σου. Η Κορίνα άρχισε να με πιέζει πάρα πολύ. Σήμερα έκανε κάτι που δεν μ' άρεσε καθόλου. Απάντησε το κινητό μου. Το πιστεύεις? Παρολίγο να γίνουμε μπίλες με την Αλίκη. Φίλε μου, στα έλεγα εγώ. Πρέπει να τη βάλει χέρι γιατί είναι σουπιά. Το πάει δίθεν χαλαρά, αλλά το δουλεύει σιγά σιγά. Εγώ θα σου λέγα να τη σουτάρει, αλλά εσύ έχει τσιμπήσει τώρα, έτσι. Έτσι και χειρότερα. Σφύριζα, μην πεθάνεις, ζήσε.
ξεφέγγαν όλα πέρα ως πέρα και έπαιζε γιορτινά η πάντα. Λες κι ήσουν δίπλα μου από πάντα στην πόλη αυτή που κάθε μέρα μ' αγαπούσες κι άνθιζε, μ' αγαπούσες κι άνθιζε, μ' αγαπούσες. Και τώρα νυχτώνει, βροχές δολοφόνοι, αρρώστης ο κήπος, με ξέχασες μήπως. Και τώρα νυχτώνει, βροχές δολοφόνοι, αρρώστης ο κήπος. Είμαι σίγουρος ότι όταν επιστρέψετε από Γερμανία θα έχετε πολύ καλά νέα. Ευχαριστώ, Θεία Χιλέα. Μου δίνεις δύναμη. Αγάπη μου. Λοιπόν, Νεκταρία, με το που προσγειωθείτε, χτυπάς τηλέφωνο, εντάξει. Τα πάμε. Εσείς τι ώρα πετάτε? Θα στείλω 2-3 mail και θα φύγουμε. Αργότερα πάει το αεροπλάνο μας. Άντε. Πάμε, μην χάσουμε τη θύση μας. Καμεταξύ. Λοιπόν, πάω κι εγώ σπίτι. Μεγάλε, να μας ξανάρθεις, ε. Εντάξει. Ευχαριστώ, αδερφέ. Δημήτρη, πού είναι το λάπτοπ σου? Αχ, το ξέχασα πάνω. Αγάπη μου, γιατί έπρεπε να έρθω τώρα? Ανέβαλα ένα ραντεβού στο ενοπείο. Τι βάλεψες είναι αυτές? Αχιλέα, ήθελα να το κάνω διαφορετικά, αλλά δεν σου αξίζει. Ούτε σε σένα, ούτε σε μένα, ούτε σε αυτό που ζήσαμε. Τι θέλεις να πεις, δεν καταλαβαίνω. Σε 3 ώρες φεύγω με τα παιδιά. Πάμε στην Κρήτη, για πάντα.